Καλησπέρα σας. Θερμές ευχαριστίες στον πατέρα Παναγιώτη Καποδίστρια, τον πνευματικό μου αδελφό, για την φιλοξενία του στις λέξεις αληθώς που αποδίδουν ήδη τους έβγευστους καρπούς τους. Στη διαδρομή μερικών ημείωρων διαλέξεων θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε την έντονη διασύνδεση ανάμεσα στην ποιήση του ελίτη και τον πλατωνισμό γενικότερα. Η σημερινή διάλεξη αποτελεί μια μικρή εισαγωγή με έντονη αναφορά στους προσανατολισμούς. Μια δεύτερη διάλεξη αφορά στη Μαρία Νεφέλη και τα τρία ποίηματα με σημαία ευκαιρίας και έπεται σύνθεο συνέχεια. Ο τίτλος αυτής της μικρής σειράς διαλέξεων στην ποιήση του ελίτη ο Οδυσσέας Ελίτης ως κατεξοχήν πλατωνικός ποιητής. Το Αγίο του Ελίτη δεν υπήρξε ποτέ. Αποτελεί νοητό τόπο, αρχέτυπο του Αιγαίου που συχνά απολαμβάνουμε στις διακοπές μας. Η προσπάθεια του Ελίτη έγκυται έτσι στη συγκρότηση μιας ποιητικής γλώσσας για την οποία το υλικό είναι και πνευματικό και το αντίστροφο το εξωτερικό είναι και εσωτερικό και το αντίστροφο. Σαν πως η του να μας προτείνεται ως κλειστός και αυτάρκης κόσμος, δίχως ανάγκη αναφοράς έξω από αυτόν. Η πρόσκληση που μας απευθύνεται για αυτόν τον πλήρως αυτοαναφορικό κόσμο είναι μπε και ζήσε και ασφαλώς όχι μόνο με τη λογική σου». Ο Ελίτης δεν είναι ο ποιητής του Αιγαίου. Αιγαίο λέγεται ο κόσμος του. Ο Ελίτης ξεκινά συνήθως από μια αρνητική συναισθηματική διάθεση του μονάχου, του απελπισμένου, του αδικημένου, ο ποιητής όμως αυτός είχε την ικανότητα να ανατρέπει την αρνητική συναισθηματική διάθεσή του μέσα στο ποίημα του, λες, και τα ψυχικά συντρίμια του αποτελούσαν την αναγκαία προϋπόθεση για τη συγκρότηση του λαμπρού και διαυγού σπίτικου του κόσμου. Ο Ελίτης είναι μια ακόμα περίτρανη απόδειξη πως η δημιουργία συνιστά έργο μοναχικών ψυχών που μην αντέχοντας το βάρος της μοναχικότητάς τους γεννάνε άστρα. Η Αιγής, η ουτοπική αυτή πολιτεία, η Ατλαντίδα, υπάρχει και το μαρτυρεί ο ίδιος ο που κάποτε την είδε και βιάζεται να την ξαναβρει ο Ελίτης λες και γράφει ως άλλος πρώην δεσμότης του πλατωνικού σπηλαίου, που ελευθερώθηκε, είδε και κατεβαίνει στους άλλους, κατάδικους ακόμα για να τους πει. Και όλα όσα θέλει ο ποιητής, τελικά είναι αυτή ή ως αληθός γη, που είναι λόγια του ίδιου του Πλάτωνα, αυτήν θέλω λέει να δω και αυτήν να κατοικήσω την αλλουργή και θαυμαστή τα κάλλη, την χρυσοειδή, την λευκή, την γύψου και χιόνος λευκοτέραν. Από τη Μαρία Νεφέλη. Η πραγματικότητα λέει στο κήπο λέει ένα, έχει δύο μέρη, το φθαρτό και το άλλο. Τα βέλη από το ένα στο άλλο δεν συναντήθηκαν ποτέ. Το άλλο είναι αυτό που κείται συντελεσμένη η τελειότητα και αφήνει να κυλήσει ο Σαμεδωριάκη. Ο Πανσέλινος, ο Βιβάλντι, ο Μότσαρτ και ο ίδιος ο ποιητής την σημαδεύουν με βέλη προς τα πάνω χωρίς να τη φτάνουν. Ρίχνουν δέσμες ήχων μουσικής ηλεκτρονικής βαθιά μες τη νύχτα. Δεν ακούει κανείς και μόνο ο κήπος βλέπει. Ο Ελίτης μοιράζεται επίσης με τον Πλάτωνα η βεβαιότητα ότι για την καλλιτεχνική επικοινωνία είναι χρησιμότερο το συνέστημα παρά η λογική. Και για τους δυο, ο δρόμος για την αλήθεια περνάει μέσα από τον έρωτα. Μάλιστα για τον Ελίτη, τον απελπισμένο έρωτα. Μήπως όμως και για τον Πλάτωνα, ο έρωτας δεν είναι εκφύσεως απελπισμένος ως γιος του πόρου και της παινίας. Η μονίμως, η φέρπουσα συναισθηματική διάθεση είναι κρίσιμο στοιχείο της ποίησης του Ελίτη διαφορετικά από την πλειοψηφία των υπερεαλιστών, ο Ελίτης, αντί για τον λογικό συνειρμό, χρησιμοποιεί ως μύτο της πίσεώς του μια συγκεκριμένη κάθε φορά συναισθηματική διάθεση, στην οποία στοιχεί η λογική του ποίηματος. Το φωτόδεντρο αποτελεί μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση. Το ποίημα αυτό βρίσκεται στην υπηρεσία της ψυχικής διάθεσης μιας παθητικής ερωτοπαθούς ψυχής, που την τραβά ο θάνατος, νοσταλγικά αγιάτρευτης, αδικημένης και παραπονεμένης στο ένα, παιδικής στο δύο, λυπημένης στο τρία, μοναχικής, απορφανισμένης και αλωτριωμένης στο τέσσερα. Φωτόδεντρο είναι η αλήθεια μιας τέτοιας ψυχής, που ναι μεν δεν την κατέχει αλλά την αναζητά. Χάρη σε αυτήν την υφέρπουσα συναισθηματική διάθεση του ποίηματος, ο ποιητή συλλαμβάνει εκ των πρωτοέρων ολόκληρη την αλήθεια. «Η χαρά και η λύπη σμίγουν εκεί που ζωγραφίζεις», έγραψε στα έτεροθαλή για τον Πικάσο. Ισχύει ακριβώς και για τον ίδιο τον Ελίτη. Πόνος και χαρά, έρωτας και θάνατος, μόνος και με όλα, λειτουργούν ως μήτρα μιας εντυπωσιακή ποίησης και δικαιολογούν τη δυσκολία μας να την παρακολουθήσουμε λογικά. Στην πραγματικότητα, ο Ελίτης λειτουργεί μονίμω ο ζωγράφο. Ο ποιητή ζωγραφίζει συνέχεια εικόνε που κρατούν από την ενάργεια τη πλατωνικής μυθοπλασία. Η ποιήση του ελίτη θέλει πρώτα απ' όλα να γεμίσει τα μάτια μα. Απευθύνεται στα μάτια για να κατακλείσει την ψυχή μα και ω τέτοια είναι ερωτική. Ζωγραφίζει ακόμα και του ήχου. Ο αναγνώστης του μοιάζει έτσι να ακούει ήχους με τα μάτια, και όλα αυτά γιατί ο Ελίτης μοιράζεται σαφώς με τον Πλάτωνα την πεποίθηση πως τελικά αυτό που πείθει είναι η εικόνα. Πώς μπορεί να είναι πλατωνικός ένας ποιητή που λατρεύει τις αισθήσει. Θα μπορούσε δικαίω να αναρωτηθεί κανεί. Υπάρχει μια πλατωνική γραμμή που μας πάει κατευθείαν από το ωραίο σώμα στο ίδιο το ωραίο. Ένα σώμα γυμνό είναι η μοναδική προέκταση της νοητής γραμμής που μας ενώνει με το μυστήριο, γράφει στη Μαρία Νεφέλη. Ο ποιητής μένει πιστός έτσι στη λογική του πλατωνικού συμποσίου, του φέδρου και του τίμεου. Υπάρχει μια αδιάκοπη νοητή γραμμή από το αισθητό σώμα στο νοητό κόσμο. Ο αλήτης πάντως πλειοδοτεί τόσο έναντι της πλατωνικής διστακτικότητας αναφορικά με το ανθρώπινο σώμα, όσο και έναντι της μεσαιωνικής καταγγελίας του. Το αισθητό σώμα δεν είναι απλό σημείο εκκίνησης της νοητής γραμμής όπως τον Πλάτωνα, αλλά αυτή η ίδια η προέκτασή της ως το μυστήριο. Το γυμνό σώμα συνιστά κατά τον ελίτη ζωντανό άγαλμα και η αναγωγή του σε ηθικό και πολιτιολογικό αξίωμα προϋποθέτει τη σύνδεσή του από τον ποιητή με το κρίσιμο θέμα της διαφάνειας που επανέρχεται μονίμως στην ποιησή του και το οποίο επίσης αντλεί από την ίδια πάντοτε φιλοσοφική παράδοση της πλατωνικής μεταφυσικής. Συγκεκριμένα, χάρη στη διαφάνειά του ή αλλιώς στη φωτεινότητά του, το ανθρώπινο σώμα δεν αποτελεί πλέον εμπόδιο στην επικοινωνία μας με την αλήθεια, αντιθέτως μάλιστα, κατά τον ελίτη μας διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτήν. Η απίστευτη καθαρότητα της ωραίας, γράφει στις έξι και μια τύψης, άφηνε σε μέγα βάθος μέσα της το αληθινό τοπίο να φανεί. Τέτοιοι στίχοι, βαθιά θρεμένοι από πλατωνισμό, με κάνουν να υποθέσω πως όταν ο Ράμφος αναλύει τα περιτέχνηση στη μεταφυσική του κάλους, έχει προοφθαλμόν εξοχήν τον ελίτη. Το θέμα της διαφάνειας, άλλος της φωτεινότητος, συνδέεται μονίμως τον Ελίτη με το θέμα του ουρανού και περαιτέρω με τον πλατωνικό υπερουράνιο τόπο από που ο Ελίτης ως κατεξοχήν πλατωνικός ποιητή, ικανοποιώντα τις πλατωνικές προϋποθέσεις για την καλή μίμηση, αντιγράφει με το χέρι του τα σύλληπτα στα τρία ποίηματα, όντας ο ίδιος μεσολαβητής των υπερουρανίων πραγμάτων. Να μπορούσα να δω, γράφει, πίσω από τον τύρανο τον ουρανό, με αταραξία να συνεχίζεται ως τα αντίπερα βουνά της πίσω θάλασσες, μία διαφάνεια που να διαπερνά τη γέννησή μου, μητέρα και πατέρα και βλοσιρούς προγόνους, ο το τι που λέγε και ο γεροές ας τρομάξουμε μήπως και ξυπνήσει μέσα μας η γαλήνη και η ανάγκη της απλώς η κάμπου σχηματίσει επάνω στα νερά νέα γη. Τρία πήματα ο κήπος βλέπει. Αλλά και η επικοινωνία του ίδιου του ποιητή με τα πάντα εξασφαλίζεται α από τη διαφάνειά του και β από τη μοναξιά του. Δείτε για παράδειγμα στο 6 και μια τύψη το θέμα του μονάχου που επικοινωνεί χάρη στη διαφάνειά του με όλον τον φυσικό κόσμο. Πρόκειται για τον μόνο που έχει όλον τον κόσμο μέσα του. Το θέμα της διαφάνειας της ποιητικής συνείδησης επανέρχεται μονίμως στην ποιήση του ελίτη και συχνά λιγότερο ή περισσότερο συνδεμένο με την πλατωνικής εμπνεύσεω προβληματική του διτού κόσμου. Θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε την εσωτερική διασύνδεση των δύο κρίσιμων αυτών θεμάτων, διατρέχοντας επιμέρους ποιητικά έργα του δημιουργού, όπου τα πλατωνικά δάνεια είναι εμφανέστερα, αρχίζοντας από τους προσανατολισμούς. Το θέμα της διαφάνειας διατρέχει τους προσανατολισμούς με στίχους όπως αυτοί που αναφέρονται παρακάτω. Ένα. Ο Μπάτης με το διάφανό του φύσιμα του Αιγαίου Τρία. Δύο. Των ματιών του που από την πλάτη του έρωτα και βρίσκουνε την παρθενική του ασέλγεια μέσα στη διάφανη δροσιά της πιο νυχτερινής χλόη μου παράθυρα προς την πέμπτη εποχή 5. 3. Πίσω από το λόφο υπάρχει το μονοπάτι που χάραξε η φρέσκια περπατηξιά της διάφανης εκείνης κόρης. Παράθυρα προς την πέμπτη εποχή 7. Τέσσερα, στο διάφωνο στήριγμα της κορμοστασιάς σου τα δέντρα θα βρουν τη μακροχρόνια εκπλήρωση των ψιθυρισμένων τους απομονώσεων. Παράθυρα προς την πέμπτη εποχή επτά. Πέντε. Σήμερα είμαι νέος. Αυτό μου αρκεί. Αυτό μου δίνει το αίμα μου πιο κόκκινο. Ένα χελιδόνι κόκκινο, ένα γράψιμο κόκκινο. Θα έρθουν πολλές γυναίκες να το μοιραστούν, ώσπου να γίνουν διάφανες κλεψίδρες του αγνώστου τρία. Έξι. Κατάστηθα στο ρεύμα, ψάρι που ψάχνει σ' άλλο κλίμα, χέρι που δεν πιστεύει τίποτε, δεν είμαι σήμερα όπως χτες. Εθρίες δέκα. Επτά. αθωότητες και βότσαλα στο βυθό μιας διάβγειας. Έσθηση κρίσταλου η συναυλία των Γιακίνθων 4. Και 8. Μα πιο βαθιά ένα ανθρώπινο αίσθημα που μάτωνε κι άνοιγες με έκπληξη τα χέρια σου λέγοντας το όνομά του, ανεβαίνοντας ανάλαφρα ως τη διάβγεια των βυθών, όπου σε ο δικός σου αστερίες, η Μαρίνα των Βράχων. Από την άλλη, το πλατωνικό θέμα της ψυχής και η δίψα της για το απόλυτο εμφανίζεται τουλάχιστον τρεις φορές στους προσανατολισμούς. Ορίων 5 Φύγαν τα μάτια μας, αλλά προπορεύονταν οι ψυχές μας στη συνάντησή τους με στους ουρανούς. Έλαμψε καθαρή στιγμή τρεμούλιασμα εναγώνιο το πιστό καθρέφτισμα των σωθικών μας πιο ψηλά στην ενωμένη μοναξιά των άστρων της, θρονιάζεται η γαλήνη. Γιατί την απαλλάξαμε από το κορμί μας, γιατί την εξαντλήσαμε από τις ελπίδες μας, γιατί τη φέραμε τάμα την ιδέα μας, ξαναγεννάει αισθήματα. Ορίων 7 Νοητή λάμψη και ενώ διάστημα κάθαρση της ψυχής. Σαν άλυψε ο επίγειος θόρυβος, σαν να σταμάτησε η κακία της μνήμης. Καθαρό πάλετε το καινούριο μας όνειρο, μας τραβάει από το χέρι, αόρατο χέρι. Όπου γαλήνη γίνεται ο αθώος ουρανός, όπου η ψυχή ελέγχεται αναλύωτη. Και εθρίες έξι. Λιγοστεύουν στα μάτια οι στέγες των πουλιών. Φως, πάλι φως, η ψυχή που μάχεται, η περήφανη κλαγκή μακριά του κόσμου, όπλο και σφρίγος, και η αλήθεια η φούχτα του νερού, καθαρού πριν απ' τη δίψα, στο άπειρο. Σταθερό αίτημα του Ελίτη, ήδη από την εποχή των προσανατολισμών του, υπήρξε το να περάσει τροποντινά ο κόσμος όλος μέσα από τη μοναδική αισθαντικότητα του ποιητή, ώστε η συνείδησή του να αποτελέσει τον τόπο μιας αποκαλυπτικής δημιουργίας. Βέβαια στους προσανατολισμούς, τα εκφραστικά του μέσα είναι δυσανάλογα υπέρτερα των ψυχικών του ερισμάτων. Με συνέπεια, να δημιουργείται κάποτε στον αναγνώστη του μια βαρμπαλιστική εντύπωση, όπως άλλωστε το αναγνωρίζει έμεσα ο ίδιος ο ποιητής στην τελευταία παράγραφο του ποίηματος «Βάθος». Το συναισθηματικό υπόβαθρο των ποίημάτων του, άλλοτε με θετικό και άλλοτε πάλι με αρνητικό συναισθηματικό πρόσημο, είναι σχεδόν πάντοτε ορατό στους προσανατολισμούς. Με θετική συναισθηματική διάθεση, δες του Αιγαίου και στον Ορίωνα αρνητική συναισθηματική διάθεση στο κλίμα απουσίας, την επέτειο και την ελένη, όπου προέχει το θέμα του χωρισμού. Επίσης, στα επτά νυχτερινά επτάστιχα, κάθε επτάστιχο είναι φορέας και μιας διαφορετική συναισθηματικής διάθεσης. Το ξάστερο συνέστημα στο 1, διάψευση στο 2, εξομολόγηση στο 3, νοσταλγία στο 4, ανάμνηση στο 5, αδέξιο στοχασμό στο 6 και μελαγχολία στο 7. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ο εκάστοτε συναστηματικό μύτο του ποίηματος απευθύνεται στην ενεργοποίηση τη συναισθηματική νοημοσύνης του αναγνώστη του. Μπορούμε να το δοκιμάσουμε για παράδειγμα με την Εύα. Όταν το ποίημα διαβάζεται αργά, και μάλιστα καρδιακά, λέξη-λέξη, επιτρέπει να φτιάχνετε η αντίστοιχη εικόνα μέσα σου, με αποτέλεσμα να καταλαβαίνεις, ναι, μεν πιο αργά, αλλά απίρως βαθύτερα από ό,τι με τη νοηματική νοημοσύνη. Α το δοκιμάσουμε. Έβα. Αφήνεσαι με κύμα στη σιωπή που ερημώνει την κατοικημένη ελπίδα μου. Ένα δασάκι πλάι στη φωτιά, στίχημα των νυχτερινών ανέμων, ένα βήμα τη μασκιάς στην όχθη της χιμέρας, ένα δωμάτιο, δωμάτιο των απλών ανθρώπων, ένα μυστικό, πλημμένο και απλωμένο στη ματιά που θέλει στη ματιά σου ή στο ύψος του ήλιου της. Όλος μου ο βίος γίνεται μια λέξη, όλος ο κόσμος χώμα και νερό και όλες οι φλόγες των δαχτύλων μου βιάζουν τα χείλη της ημέρας, κόβουν στα χείλη της ημέρας το κεφάλι σου αντιμέτωπο στη μοναξιά του ονείρου. η ενεργοποίηση της συναισθηματικής νοημοσύνης του αναγνώστη επιτρέπει την αναγνώριση περισσότερων ταυτόχρονα υποκειμένων για το ίδιο ποίημα. Προσέξτε για παράδειγμα στο Εθρίες 18. Το ποίημα διαφάζεται και με υποκείμενο τη μέρα από την αρχή προς το τέλος που ανατρέφει δέντρα αλλά και με υποκείμενο την καρδιά από το τέλος προς την αρχή που ανατρέφει όνειρα. Εθρίες 18 Μακρινή αφοσίωση μια μέρα ελπίζει. Σφίγγει στο στήθος της τα δέντρα τα παιδιά της. Κοιτάζει τη μελούμενη σοδιά, φύλλα, καρπούς, ανθούς, πολύ κλαδα όνειρα. Θα έχει βροχές και ανέμους για να τα αναθρέψει. Θα έχει κοιλάδες για να τα αναπάψει και για να τα πονέσει μια βαθιά καρδιά. Ο Ελίτης γράφει ήδη στους προσανατολισμούς σπουδαία ποιήση. Εκεί κυρίως όπου γράφει σε υπόβαθρο ερωτικής διάθεσης. Ας δούμε για παράδειγμα τη συναυλία των Γιακίνδων. Ο ποιητής απευθύνεται σε μια ζηλιάρα αγαπημένη. Το πείμα είναι ένας μονόλογος προς αυτήν, προδιαγράφοντας τους μονολόγους του αντιφωνητή στη Μαρία Νεφέλη μερικές δεκαετίες αργότερα. Η αγαπημένη των Γιακίνθων παρουσιάζεται σαν κοσμολογικό μέγεθος και αυτό που είναι ακόμα πιο σημαντικό για το λανθάνοντα πλατωνισμό του ελίτη στους προσανατολισμούς του είναι πως η ερωτική του διάθεση για την αγαπημένη του αισθητοποιείται στην μορφή ενός ολόκληρου ποιητικού κόσμου ο οποίος μοιάζει προσχεδίασμα του νοητού κόσμου που θα συναντήσουμε σαν μεταγενέστερες συνθέσεις του. Η συναυλία των Γιακίνθων δύο απόσπασμα. Μα τα βήματα που δεν έσβησαν τα δάση τους, αλλά στάθηκαν στη γλαυκή κόχη του ουρανού και των ματιών σου τι γύρευαν. Ποιο ένα στροαμάρτημα πλησίαζε τους χτύπους της απελπισίας σου. Μητέ η λίμνη, μήτε η ευαισθησία τη, μήτε το έφλεκτο φάντασμα δυο συνεννοημένων χεριών, δεν αξιώθηκαν ποτέ να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο ρόδινο αναστάτωμα. Η συναυλία των Γιακίνθων 4 Απόσπασμα Πριν απλοποιηθεί σε χόρτο, αφήνει τη μορφή σου απάνω στο βράχο που πονεί, ανεμίζοντας τι φλόγε του προ τα μέσα. Πριν γίνει γεύση μοναξιά, τι λέγει στα θυμάρια θύμισης. Η συναυλία των Γιακίνθων πέντε, απόσπασμα. Μέσα στα δέντρα τούτα που θα επιζήσουνε το έθριο πρόσωπό σου. Η αγκαλιά που θα μετατοπίσει έτσι απλά τη δροσιά της. Ο κόσμος που θα μείνει χαραγμένος εκεί. Η συναυλία των Γιακίνθων οκτώ, απόσπασμα. Η ζωή παντού μιμείτε τον εαυτό της. Και εσύ, κρατώντας το φόσφορο στη παλάμη σου, κυκλοφορείς ασάλευτη μέσα στις ίνες της πελώριας τύχης. Η συναυλία των Ιακίνθων 8 Απόσπασμα Η μεγάλη πυρά που θα σαφάνιζε είναι αυτός ο ανάλαφρος ήλιγκος που σε δένει με απόχρωση αγωνίας στα λίστια των Μενεξέδων. Η συναυλία των Ιακύνθων 10. Απόσπασμα. Ακόμα μια φορά. Μέσα στις κερασιές τα δισεύρετα χείλη σου. Ακόμα μια φορά. Μέσα στις φυτικές εώρες τα αρχαία σου όνειρα. Μια φορά. Μέσα στα αρχαία σου όνειρα τα τραγούδια που ανάβουν και χάνονται. Μέσα σε αυτά που ανάβουν και χάνονται τα ζεστά μυστικά του κόσμου. Τα μυστικά του κόσμου. Η συναυλία των γιακίνθων 11. Απόσπασμα. Ψηλά στο δέντρο των άσπρων ταξιδιών, με το εθινό κορμί σου χορτάτο από μαΐστρο, ξεδιπλώνει στη θάλασσα που γυμνή παίρνει και δίνει τη ζωή της στα γυαλιστερά φύκια. Φέγγει το διάστημα και πολύ μακριά ένας άσπρος ατμός σφίγγεται στην καρδιά του σκορπίζοντας τα χίλια δάκρυα. Η συναυλία των Γιακίνθων 11 όταν γυρίσει το φίλο της ημέρας και βρεθεί άξαφνα ξανθεί και λιοκαμένη μπρος το μαρμάρινο αυτό χέρι που θα κυρδεμονεύει τους αιώνε, θυμί τουλάχιστον εκείνο το παιδί που φιλοδοξούσε κατά μόναχο μες την οργή του πόντου να συλλαβήσει την ανυπέρβλητη ομορφιά της ομορφιάς σου. Και ρίξε μια πέτρα στον ομφαλό της θάλασσας, ένα διαμάντι μέσα στη δικαιοσύνη του ήλιου συναυλία των Γιακίνθων 17. Απόσπασμα. Όταν αστράφτη στον ήλιο που γλιστράει επάνω σου σταγόνες και αθάνατους γιακίνθου και σιωπέ, εγώ σ' ονομάζω μόνη πραγματικότητα. Όταν γλιτώνει το σκοτάδι και ξανάρχεσαι με την Ανατολή, πηγή, μπουμπούκι, αχτίδα, εγώ σ' ονομάζω μόνη πραγματικότητα η συναυλία των Γιακίνθων 18 απόσπασμα. Τώρα η φύση πιάνεται από το χέρι τρέχοντας πέρα σαν παιδί, ξαφνιάζοντας τα μάτια της με ένα γαλάζιο παραπόταμο, με ένα φωταγωγημένο φύλωμα, με ένα σύννεφο καινούριο σε μορφή θρίας. Και τέλος η συναυλία των Γιακίνθων 20 απόσπασμα. Δεμένη, παρανάρθεις εσύ και να γυρίσει τα μάτια σου προς το πέλαγος που πια δεν θα είναι άλλο από το λοζόντανο, το αδιάκοπο, το αιώνιο ψιθύρισμά σου. Η ερωτική διάθεση του Ελίτη αποτελεί επίσης το συναστηματικό υπόβαθρο του ποίηματος του γέννηση της μέρας. Σε συνέχεια της οπτικής που μας άνοιξαν οι Γιάκυνθοι, ο έρωτας λειτουργεί και εδώ στο μέσο για να ξαναβρούμε τον φυσικό κόσμο μέσα μας, να αποκαταστήσουμε τον δεσμό μας μαζί του εντός της συνειδήσεώς μας. Πρόκειται για ότι θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε οικολογική διάσταση του έρωτα στην ποιήση του ελίτη. Γέννηση της μέρας, απόσπασμα. Έτσι σε βλέπω ακόμη στην αχτίδα της αιώνιας μέρας. Να ακούς το χτυποκάρδι της ταιριάς η γέννηση δεν άλλαξε ούτε μια χαρά σου. Άφηνες μια μεγάλη νύφη αφρού ανεβαίνοντα, τίναζε στο κεφάλι σου σαπουνισμένο από την πρωινή ομορφιά. Η εθρία πλάτενε τα μάτια σου, δεν ήταν ένιγμα που να μην αφήνει πια, που να μην γίνεται καπνό σε στόμα εόλου. Άλλαζε με τα χέρια σου τι εποχέ, βάζοντα χιόνια και βροχέ, λουλούδια, θάλασσε, κι η μέρα χώριζε από το κορμί σου, ανέβαινε, άνοιγε, μεγάλη ευχή πάνω στα ηλιοτρόπια. Τι ξέρεις, τώρα ο από την ιστορία που άφησες. Τι ξέρει τώρα ο από την ιστορία που άφησες. Τι ξέρει ο Γρήλος η καμπάνα του χωριού που ανοίγεται στον άνεμο, η κάμπια, ο κρόκος, ο αχινός, το αλφάκι του νερού, Μυριάδα στόματα φωνάζουν και σε καλούν. Έλα λοιπόν η επίκληση. Απ' την αρχή να ζήσουμε τα χρώματα, να ανακαλύψουμε τα δώρα του γυμνού νησιού. Ρόδινοι και γαλάζιοι τρούλοι θα αναστήσουν το αίσθημα, γενναίο σαν στήθος, το αίσθημα εκείνο να ξαναπετάξει. Έλα λοιπόν να στρώσουμε το φως να κοιμηθούμε το γαλάζιο φως στα πέτρινα σκαλιά του Αυγούστου. Ξέρεις, κάθε ταξίδι ανοίγεται στα περιστέρια. Όλος ο κόσμος ακουμπάει στη θάλασσα και τη στεριά. Θα πιάσουμε το σύννεφο, τώρα η υπόσχεση. Θα βγούμε από τη σύμφορα του χρόνου, από την άλλη όψη της κακοτυχιάς. Θα παίξουμε τον ήλιο μας στα δάχτυλα, στις εξοχές της ανοιχτής καρδιάς. Θα δούμε να ξαναγεννιέται ο κόσμος. Θα δούμε στην επόμενη διάλεξη ότι ο ποιητικό κόσμος που ανοίγεται στα μάτια του ερωτευμένου έχει στην ποιήση του ελίτη μετά τους προσανατολισμούς του τα ειδικά χαρακτηριστικά του πλατωνικού κόσμου των ιδεών. Σας ευχαριστώ πολύ.